Τι κάνεις? Καλά. Τώρα γύρισες? Ναι. Έπρεπε να πάω στο υποβρύχιο γιατί μας είχαν τελειώσει τα ηφαίστεια. Α, ναι. Πυραμίδες Πειραιάς. Το ξέχασα. Έλα, άσε λίγο κάτω το μπαλόνι. Θα πάμε σε λίγο, αγάπη. Ας το λίγο κάτω το μπαλόνι. Έλα, σε 2-3 λεπτά και θα φάμε. Ας το κάτω το μπαλόνι. Ας το κάτω. Άφησε με να κάνω το. Ας το κάτω το μπαλόνι. Ας το κάτω το μπαλόνι. Θα το αφήνεις κάτω το μπαλόνι. Κατάλαβες? Αν δεν λέμε τη γυναικοκτονία με το όνομά της, ας μην λέμε και τίποτα άλλο. Γυναικοκτονία. Πες την με το όνομά της. Strong Me. Κίνημα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 8 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Όπως καταλάβατε και από το εισαγωγικό βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε, σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή δημοσκοπήσεις στις γυναίκες, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Στις γυναίκες που πραγματικά δίνουν τον καθημερινό αγώνα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της καθημερινότητας, αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Βουλή, και στις γυναίκες της Ουκρανίας που δίνουν ένα άνισο αγώνα αυτή την περίοδο, αυτή την στιγμή, τη χρονική στιγμή. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την εκπομπή, για τις δημοσκοπήσεις. Καταφέραμε μετά από 5 χρόνια που είναι στον τηλεοπτικό αέρα να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τις τρεις γυναίκες δημάρχους της Αττικής. Βέβαια θα έχουμε και συνδέσεις με γυναίκες δημάρχους από την περιφέρεια, έτσι ώστε να αναδείξουμε και εμείς από την πλευρά μας όχι μόνο το κομμάτι γυναίκα και αυτοδιοίκηση, αλλά και το κομμάτι που αφορά στις δράσεις που γίνονται για τη στήριξη τόσο της γυναίκας όσο και της μητέρας στην καθημερινότητα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας παρουσιάσω κατευθείαν τις καλεσμένες της σημερινής εκπομπής, γιατί όπως σας είπα είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκονται εδώ αυτή τη δύσκολη μέρα που πραγματικά είναι πολύ πιεσμένες βάσει του προγράμματός τους. Οι δράσεις που γίνονται σε κάθε Δήμο της Αττικής και όχι μόνο είναι πολλές. Οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά να τις φιλοξενούμε εδώ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ξεκινήσω, έτσι όπως έχουν κάτσει και στο πάνελ, με την κυρία Μαρία Ανδρούτσου, η οποία είναι δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου. Καλησπέρα κυρία Ανδρούτσου, σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ. Η κυρία Δήμητρα Κεχαγιά, η δήμαρχος Πεντέλης, βρίσκεται επίσης μαζί μας, καθώς και η δήμαρχος Νέας Ιωνίας, η κυρία Δέσποινα Θωμαίδου. Καλησπέρα και στις τρεις σας. Σας εκφράζω πραγματικά τις ευχαριστίες μου που βρίσκεστε εδώ αυτή τη μέρα, που πραγματικά οι δράσεις σε κάθε Δήμο που θα αναφερθούμε και στην πορεία είναι πολλές, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα βαρύ. Να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας, νομίζω αυτό περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Πριν πάμε να δούμε όμως τι γίνεται από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και φυσικά πώς απαντάει η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλες τις εκφάσεις βίας, όπως είναι για παράδειγμα το βίντεο που παρακολουθήσαμε πριν για τις γυναικοκτονίες ή άλλου είδους βία. Θα ήθελα το δικό σας μήνυμα, τη δική σας τοποθέτηση για την δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία με έναν πόλεμο πια που εξελίσσεται στη γειτονιά μας και πώς σε αυτό τον πόλεμο απαντάει η τοπική αυτοδιοίκηση και τι ενέργειες κάνει. Να ξεκινήσω από την κυρία Ανδρούτσου. Βέβαια. Πράγματι, το μαύρο του πολέμου στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, των λαών, της αδελφοσύνης, της δημοκρατίας, της ειρήνης, δεν αφήνει τίποτε άλλο να υπερισχύσει αυτή την περίοδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αλληλέγγυα σε όλους όσοι πλήττονται από αυτόν τον άδικο πόλεμο, τον παράλογο πόλεμο. Και σίγουρα όλοι οι Δήμοι το γνωρίζετε, αυτή την περίοδο, χάρη στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας, συγκεντρώνουμε βοήθεια για να σταλεί με διάφορους τρόπους, μέσα από οργανώσεις, στον Ουκρανικό λαό που υποφέρει και που πρέπει να στηριχτεί. Όμως δεν πάβει η ανάγκη όλων μας να κραυγάσουμε για την ειρήνη, γιατί πλέον δεν φωνάζουμε, πρέπει να κραυγάσουμε για να ακουστούμε. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, δίπλα μας, είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Η απειλή των πυρηνικών όπλων, όλα αυτά σκιάζουν τα πάντα. Νομίζω το περσινό μήνυμα της σημερινής ημέρας ήταν ευχές για υγεία. Τώρα νομίζω περνάμε σε ευχές για ειρήνη, κυρία Κεχαγιά.
Οι ευχές για την υγεία παραμένουν, όπως όλοι ξέρουμε, γιατί δεν έχει φύγει από πάνω μας ούτε αυτό το βάρος. Μπήκαμε όλοι με τις μάσκες μας, είμαστε όλοι ελεγμένοι, αυτό συνεχίζει. Όμως, πράγματι, ο πόλεμος είναι κάτι που μας έχει ταράξει τις τελευταίες 12 μέρες, 13 μέρες που είναι σε εξέλιξη. Και η σκέψη μας είναι και εμάς, αλλά και των συμπολιτών μας, είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά, σε μια Ευρώπη που, όπως είπε και η συνάδελφος Μαρία, σε μια Ευρώπη που ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Σκεφτόμαστε τις γυναίκες, μητέρες, γιαγιάδες, αδερφές που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή, που αγωνίζονται για τα παιδιά τους, που αγωνίζονται για τους άντρες τους, που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Και είμαστε, νομίζω, και η αυτοδιοίκηση ετοιμάζεται για να υποδεχτεί ανθρώπους που θα χρειαστούν βοήθεια ή συνδρομή ακόμη και σπιτιών για παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό και εμείς, σαν Δήμος, όπως και όλοι οι Δήμοι, όλη η αυτοδιοίκηση, από χθες κάναμε μία άλλη γιορτή για την Καθαρά Δευτέρα, έναν άλλο τρόπο, να φωνάξουμε κι εμείς για την ειρήνη. Σχηματίσαμε το σήμα της ειρήνης με τα παιδάκια που είχαν μαζευτεί στην πλατεία μας, στα Μελίσια, και όλοι μαζί πετάξαμε ένα χαρταετό για να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, αυτό ήταν το μήνυμα των παιδιών, και να πλησιάσει όσο το δυνατόν με αυτή την αγωνία στα μάτια και των μικρών παιδιών που δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούσε και να τους εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονική χώρα, γιατί πλέον οι συνθήκες είναι διαφορετικές, τα μέσα είναι τέτοια που η εικόνα φτάνει πολύ, πολύ γρήγορα και οι απορίες είναι πολύ περισσότερες, δεν ζούμε σε μία άλλη εποχή. Εδώ είμαστε να το στηρίξουμε, άρα η μέρα της γυναίκας είναι μία μέρα που μάλλον πρέπει να μιλήσουμε για αυτές τις γυναίκες που υποφέρουν αυτή τη στιγμή, για αυτές τις γυναίκες που έχουν αφήσει τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους και που αγωνιούν για τα παιδιά τους και για το μέλλον της ζωής τους πλέον και εκτός της χώρας τους. Να πάω τώρα στην κυρία Θωμαΐδου και έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία ο δικός σας λόγος, γιατί και ο Δήμος Νέας Ιωνίας είναι ένας Δήμος που γνωρίζει πολύ καλά από προσφυγιά. Πράγματι έτσι είναι. Σήμερα πραγματοποιείται, είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας που γίνεται σε συνεργασία με άλλους 10 Δήμους της Αττικής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τον Ιατρικό Σύλλογο και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μαζέψουν ήδη πρώτης ανάγκης και φαρμακευτικό υλικό, το οποίο θα σταλεί στους Ουκρανούς, στον άμαχο πληθυσμό, με τη βοήθεια βέβαια της Ουκρανικής Πρεσβείας, σε ένα πόλεμο που πραγματικά έχει τραυματίσει την Ευρώπη και έχει συγκλονίσει όλη την ανθρωπότητα. Η ειδική μου αλληλεγγύης έχει από το πρωί εισέρχεται στο Δήμο μας, προσφέροντας όσα μπορούν και ό,τι μπορούν, για να δώσουν ένα μήνυμα ότι είμαστε κοντά τους, ότι τους σκεφτόμαστε και σε οποιαδήποτε στιγμή είμαστε εκεί για να μπορέσουμε με τη σκέψη και τη βοήθεια αυτή, αν είναι δυνατόν, να βοηθήσουμε την κατάσταση και εμείς με το δικό μας αυτό μήνυμα. Πάντως ένα απίστευτο κύμα αλληλεγγύης από όλους τους Δήμους, από όλους τους πολίτες σε αυτή την κατάσταση. Βάζω μία άνω τελεία και πάμε στο βασικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Γυναίκες και αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει αυτό, πώς μία γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με τα κοινά, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, ενδεχομένως όταν αναλάβει μία θέση ευθύνης, πώς είναι αυτή η θέση της Δημάρχου, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα και σε δύσκολες συγκυρίες που μπορεί να προκύψουν σε μία θητεία. Και θα μου επιτρέψετε, κυρία Ανδρούτσου, να ξεκινήσω από την κυρία Θωμαΐδου και την κυρία Κεχαγιά, υπό την έννοια ότι εσείς έχετε περισσότερες θητείες, οπότε η εμπειρία σας είναι πολύ μεγαλύτερη. Να δούμε πώς είναι οι νέοι ουσιαστικά που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Θωμαΐδου. Γιώργο, πριν πάμε σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο, παίρνοντας αφορμή. Θέλω να είναι ζωντανός ο διάλογος. Μπορείτε να παρεμβαίνετε σε οποιαδήποτε στιγμή. Γνωριζόμαστε πολύ καλά. Ακριβώς. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις στον αέρα, οπότε αυτό είναι και το ζητούμενο. Ήθελα να πω κάτι, γιατί πολύ σωστά συνδέσατε την Νέα Ιωνία και την προσφυγιά και αυτό που ζουν οι Ουκρανοί, οι Ουκρανές σήμερα. Να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα αλληλέγγυα σε κάθε πρόσφυγα, σε κάθε προσφυγική κρίση. Και τους Σύριους η αυτοδιοίκηση τους
αγκάλιασε και τους Αφγανούς και τους Αφρικανούς και οποτεδήποτε χρειάστηκε να μπούμε μπροστά και να μιλήσουμε, γιατί φαντάζει υποκριτικό αυτό που γίνεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η αυτοδιοίκηση όμως μίλησε μια διαφορετική γλώσσα, τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας, και οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε και να μπαίνουμε μπροστά σε κάθε αντίστοιχη διαδικασία. Αυτό ήθελα έτσι για να συνδέσουμε. Δεν ταραζόμαστε μόνο τώρα που γίνεται στην Ευρώπη όλο αυτό. Ταραζόμαστε πάντα σε κάθε πόλεμο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Η αλήθεια είναι όμως ότι σε αυτή τη γενιά που είμαστε εμείς, είναι ο πιο κοντινός πόλεμος που έχουμε ζήσει. Είναι ένας πόλεμος πραγματικά που εξελίσσεται στη γειτονιά μας. Έτσι, μετά την Κύπρο και τη Σερβία. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Όλο αυτό που έγινε, το έγκλημα στη Γιουγκοσλαβία. Σας ακούμε, κυρία Θωμαϊδού. Η σύγχρονη εποχή δίνει μηνύματα το ότι οι γυναίκες ασχολούνται και περισσότερο στα κέντρα εξουσίας. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας γυναίκα, περιφερειάρχης γυναίκα και πρόεδρος της Βουλής γυναίκα. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση όλο ένα και περισσότερο οι γυναίκες κερδίζουμε έδαφος όσον αφορά τα κέντρα αυτά εξουσίας. Όμως θέλω να πω κάτι. Εμείς ως δύναμη προοπτικής, έτσι είναι η παράταξη που έχουμε εκλεγεί και έχουμε γίνει Δημοτική Αρχή, είχαμε, αν μπορώ να πω και σε όλη την Ελλάδα, το ψηφοδέλτιό μας ήταν ένα ψηφοδέλτιο το οποίο υπερήχαν οι γυναίκες περισσότερο σε ποσόστοση. Αντί να υπάρχει δηλαδή ποσόστοση στις γυναίκες, είχαμε ποσόστοση στους άντρες. Αυτό είναι ένα μήνυμα που δείχνει για τη Νέα Ιωνία, και συνεχίζουμε με αυτό το μοντέλο διοίκησης, πράγματι ένα πρωτόγνωρο μοντέλο διοίκησης για την Ελλάδα. Σε θέσεις κλειδιά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ανταποκρίνονται με πολύ δυναμισμό και μπορώ να πω ότι τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά και συνεχίζουμε με δύναμη και καθημερινό αγώνα από αυτή την πηγή την εσωτερική που βγαίνει, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία και στη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Κυρία Κεχαγιά, είναι ανδροκρατούμενος αυτός ο χώρος? Έχει αλλάξει αυτό το πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση? Κοιτάξτε, νομίζω οι ποσοστώσεις είναι κάτι το οποίο ισχύει εκ του νόμου για να το τηρούμε. Παρά τα αυτά, παραμένει είναι ένας χώρος. Όμως, η ποσόστοση δεν είναι αναγκάθι. Γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, μεν υπάρχει, αλλά και πάλι είναι ένα υποχρεωτικό μέτρο, ένα υποχρεωτικό μέσο για να πετύχεις κάτι που τελικά υπάρχει και μία πίεση. Στην Νέα Ιωνία μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, αλλά γενικά, και θα μιλήσω λίγο ευρύτερα, όχι μόνο για το δικό μου Δήμο, νομίζω ότι αυτό είναι και μία πίεση, ότι πρέπει υποχρεωτικά να έχεις μία ποσόστοση είτε αντρών είτε γυναικών, για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας σταματάει το ανδροκρατούμενο μοντέλο που σίγουρα υπάρχει. Είμαστε 3 στην Αττική, στους 66 δήμους, είμαστε 19 σε όλη την Ελλάδα, στους 332. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει ότι ναι, έχουμε ξεκινήσει να συμμετέχουμε, έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι πρέπει να βγούμε μπροστά, ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Παίρνουμε θάρρος από γυναίκες της αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Μαρία Ανδρούτσου, η οποία είναι αρκετά χρόνια. Άρα και εμείς που ήταν η πρώτη μας φορά, θεωρώ ότι είχαμε και ένα κίνητρο να πούμε ότι ας πάμε να το παλέψουμε. Όμως είναι ένα περιβάλλον το οποίο εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο, και είναι δύσκολο όπως είναι και σε όλα τα επαγγέλματα, θα πω εγώ. Απλά εδώ υπάρχει και μια πολύ μεγαλύτερη προβολή και δημοσιότητα, άρα και πολύ περισσότερος ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσεις, αφήνοντας κάποιες άλλες προτεραιότητες που είχες μέχρι να αναλάβεις τέτοιου είδους καθήκοντα, και μιλάω και προσωπικά για μένα, έτσι ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Είναι και δύσκολες οι συγκυρίες που ζούμε, δηλαδή τα τελευταία 2,5 χρόνια νομίζω ότι έχουν τύχει τόσα όσα δεν έχουν τύχει την τελευταία δεκαετία. Πανδημία, πόλεμοι. Είναι πολλά. Απλή αναλογική, θα πω, για να πάμε και στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δυσκόλευσε αρκετά στην αρχή της θητείας. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι αν είσαι γυναίκα, κάτσε σπίτι σου. Και πιάσε και μια σκούπα. Και επειδή εγώ αυτά τα έχω ακούσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δια μικροφόνου δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα θέμα το να τοποθετηθούν συνάδελφοι με αυτόν τον τρόπο. Δεν θεωρώ ότι είναι υποτιμητικό να πιάσεις μια σκούπα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει, δεν έχω αναφερθεί ποτέ έτσι σε συνάδελφο άντρα, ούτε σε γυναίκα,
Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει. Γιατί αν θα μιλήσουμε για πολιτική παιδεία, σίγουρα δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Δεν ισχύει για όλους, για να το γενικεύσουμε, αλλά παραμένει ένας δύσκολος χώρος. Όπως είναι, ξαναλέω, σε όλα τα επαγγέλματα, νομίζω ότι όλες, επειδή είμαστε και ενεργές και στον επαγγελματικό μας χώρο, όταν εργαζόμαστε, είχαμε τα ίδια προβλήματα. Τα έχουμε ζήσει λοιπόν από τα 19, 20, 22 χρόνια μας που βγήκαμε στον επαγγελματικό βίο. Είναι λίγο πιο δύσκολα και θα μιλήσω πάλι για μένα, γιατί νομίζω ότι οι συμπεριφορές που εγώ τουλάχιστον έχω ζήσει τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι συμπεριφορές που δεν τις φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου. Να πάω στον κύριο Ανδρούτσο. Απλώς θα ήθελα να διαφοροποιήσω λίγο το ερώτημά μου. Όπως είπα και πριν, έχετε σειρά θητειών ως δήμαρχος της πόλης. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, πώς έχουν αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου οι συνθήκες για μια γυναίκα στην πολιτική και στο Δήμο? Δηλαδή, από την πρώτη μέρα που αναλάβατε στην πρώτη σας θητεία μέχρι σήμερα, είναι καλύτερη η κατάσταση? Δέχονται πιο εύκολα ενδεχομένως οι άντρες μια γυναίκα δήμαρχο? Παίζει ρόλο, για παράδειγμα, το πρόσωπο που ηγείται? Όλα έχουν αξία, όλα έχουν σημασία και όπως συνηθίζω να λέω, εγώ είχα μια πρίκα. Μια πρίκα στην πόλη μου. Όταν το 82 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου εκλέχθηκε γυναίκα δήμαρχος, μία από τις 4 σε όλη την Ελλάδα, στους πολλούς τότε δήμους και κοινότητες, και είχε μια θητεία 3 τετραετιών, καταλαβαίνετε ότι άνοιξε δρόμους. Άρα λοιπόν κάθε μια από μας, κυρίες μου, αγαπητές, ανοίγει δρόμους και αφήνει μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αποδεικνύουμε τις πράγμαση ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα υψηλά καθήκοντα και στη θέση ευθύνης που μας έδωσαν οι συμπολίτες μας μέσα από την δημοκρατική διαδικασία της εκλογής. Και ξεπερνάμε, προσπερνάμε όλους εκείνους τους αναχρονισμούς και όλα εκείνα τα στερεότυπα που σίγουρα τα βρίσκουμε μπροστά μας από άνδρες συναδέλφους που δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι όχι μόνο οι καιροί αλλάζουν, αλλά η κοινωνία του 50-50 σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι στόχος μας. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, αν θέλουμε να λέμε ότι πράγματι το μισό του ουρανού πρέπει να εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα. Θα συμπληρώσω όμως, για να να γίνω λίγο αιρετική, ότι δεν αρκεί να εκλέγονται γυναίκες, γιατί ξέρουμε και έχουν συμβεί και στην ιστορία γυναίκες ισχυρές προσωπικότητες, που όμως δεν πήγαν τα πράγματα μπροστά, αλλά για λόγους πολιτικής και για το τι πρέσβευαν και τι εφάρμοσαν στη χώρα τους, στην πόλη τους, στη γειτονιά τους, στο χωριό τους, τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα. Αλλά όπως το χώρισαν. Άρα είναι θέμα και οι πολιτικές που ερχόμαστε να υπηρετήσουμε, το όραμα που έχει κάθε μια μας και πόσο πιστεύουμε πραγματικά στο ότι θα πρέπει να εκφράσουμε το λαό. Τα συμφέροντα του λαού, τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας, αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε μέσα από κάθε θέση ευθύνης που έχουμε. Είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε άντρες. Πολύ περισσότερο οι γυναίκες. Σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με μία δήμαρχο ενός ακριτικού νησιού, να ακούσουμε και τη δική της θέση και τη δική της άποψη και πόσο είναι διαφορετικά τα δεδομένα για μία γυναίκα πολιτικό, για μία γυναίκα δήμαρχο, σε ένα νησί σε σχέση με τα δικά μας, με τις δικές σας αστικές πόλεις. Η κυρία Μαρία Κακαλή είναι μέσω Skype. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Χρόνια πολλά να σας ευχηθώ λόγω της ημέρας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που συνδεθήκαμε και με εσάς. Είναι εδώ η κυρία Μαρία Ανδρούτσου, η κυρία Δήμητρα Κεχαγιά και η κυρία Δέσποινα Θωμαίδου. Και θέλω κατευθείαν να δώσω το λόγο σε εσάς για να μας επί της ουσίας να μας αναπτύξει το δικό σας συλλογισμό, πώς λειτουργεί μια γυναίκα στην αυτοδιοίκηση, μια γυναίκα δήμαρχος και μάλιστα σε ένα ακριτικό νησί. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και να χαιρετήσω και τις αγαπητές συναδέλφες που βρίσκονται δίπλα σας. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η ημέρα της γυναίκας δεν είναι μια γιορτή, είναι μια επαιτειακή ημέρα, είναι μια ημέρα τιμής στους αγώνες του γυναικείου κινήματος, οι οποίοι θα πρέπει να μας εμπνέουν και να μας δίνουν όθηση, προκειμένου και εμείς να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για να πετύχουμε την ισότητα, την ισονομία σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Η καθημερινότητα στο νησί, σε ένα κριτικό νησί, για μια γυναίκα δήμαρχο, είναι διαφορετική από ότι για έναν άντρα δήμαρχο? Κοιτάξτε, οι προκλήσεις είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με μια αστική πόλη. Τα νησιά μας είναι πολύ ιδιαίτερα και εξαιτίας της περιοχής που βρίσκονται και εξαιτίας των συνθήκων και εξαιτίας της απομόνωσης. Δεν μπορώ να πω ότι είναι διαφορετική αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών, γιατί εγώ είμαι τυχερή. Μεγάλωσα σε ένα πολύ μικρό τόπο, με γνωρίζουν όλοι από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι αν ψηφίσουν εμένα θα ψηφίσουν τη Μαρία. Δεν θα ψηφίσουν απλά μια γυναίκα. Έχεις αυτή την ουσιαστική σχέση που αναπτύσσεις στις μικρές περιοχές, όπου ο καθένας γνωρίζει τον καθένα και γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι και τι πάει να κάνει. Οπότε, ψηφίζοντας εμένα και το συνδυασμό που ηγούμουν, ψήφιζαν τον άνθρωπο. Οι δυσκολίες ποιες είναι? Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και έχουν σχέση με την απόσταση κυρίως. Μας στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οπότε ουσιαστικά θα έπρεπε να συστηθούμε έξω, να δείξουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι πρεσβεύουμε και τι διεκδικούμε. Με την ευκαιρία αυτής της σύνδεσης φυσικά μπορείτε να θέσετε, αν θέλετε, κάποιο ερώτημα στην κυρία Κακαλή. Είπα ότι ο διάλογος μεταξύ μας θα είναι ζωντανός, θα είναι live και νομίζω ότι επειδή έχει τύχει να βρεθούμε σε άλλες συζητήσεις, νομίζω ότι θα λύσετε κι εσείς με τα ερωτήματά σας πολλές απορίες του κοινού. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που πήρε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ, με την στήριξη της καμπάνιας που γίνεται, όπως είδαμε και πριν στην έναρξη της εκπομπής, με το Strong Me, την ισχυροποίηση της θέσης των γυναικών και την προσπάθεια που γίνεται να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πέρασε το μήνυμα σε πολλούς δήμους και έτσι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να φωνάξουμε όλες μαζί για αυτά τα ζητήματα. Και ευχαριστούμε τη Μαρία που είχε την πρωτοβουλία και έχει τεθεί αυτή η προσπάθεια και κάτω από την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Είναι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, να πω το εξής, ότι επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στους πολίτες και επειδή έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε όλα αυτά τα κοινωνικά μηνύματα, είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο να εξαλειφθεί κάθε μορφής βία, πόσο μάλλον οι γυναικοκτονίες στην εποχή μας. Αξίζει να αναφέρω το εξής, ότι σύμφωνα με μελέτες, ισότητα θα μπορέσουμε να πετύχουμε σε 30 χρόνια από σήμερα. Οπότε θα πρέπει όλοι μαζί να ανασκουμπώσουμε μανίκια και να αρχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Μπορώ να... Βεβαίως, ναι. Να συμπληρώσω κάτι, ότι και ευχαριστούμε τη Δήμαρχο του Αγίου Ευστρατείου, γιατί ναι, μεν είστε ένα μικρό νησί, αλλά δείχνει ότι οι γυναίκες βγαίνουν μπροστά ακόμα και σε τέτοιους μικρούς τόπους που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διαφορετικά και να πάει με το παλιό κατεστημένο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συμμετέχουμε και σε τέτοιες θέσεις που πράγματι είμαστε ο εγκύτερος φορέας στον πολίτη, είμαστε ο πιο κοντινός του συνομιλητής, άρα σε εμάς έρχεται σε πρώτο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν γυναίκες που βγαίνουν και μιλάνε δυνατά και από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Και δεν μένει μόνο στα χαρτιά. Εγώ πάντα είχα την απορία, όταν ήμουν μικρότερη και στα φοιτητικά μου χρόνια κυρίως, είχα πάντα την απορία ότι όλα αυτά που συζητάμε περί ισότητας είναι ευχολόγια. Και πώς θα τα καταφέρουμε. Νομίζω το γεγονός ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε γυναίκες, ότι ασχολούμαστε σε ένα χώρο σκληρό, αλλά σε επαφή με την καθημερινότητα του πολίτη, μπορούμε να περάσουμε και το μήνυμα της ισότητας, η οποία ισότητα νομίζω έρχεται και λίγο ανάποδα, να πω εδώ στις συναδέλφους, και θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, είναι να εκπαιδεύσουμε και τα
τα αγόρια και τους άντρες της κοινωνίας περί ισότητας. Δεν είναι να είμαστε μόνες μας και να λέμε για την ισότητα. Ο στόχος μας είναι οι συνομιλητές μας, οι άντρες συνομιλητές μας, να βρούμε τον τρόπο να, τους, να γίνει κατανοητό το μήνυμά μας. Βεβαίως. Κυρία Θωμαίδου. Και εγώ θέλω να την ευχαριστήσω πραγματικά, διότι με την θέση αυτή δείχνει τη δύναμή της, πραγματικά την εργατικότητά της και το μήνυμα που δίνει σε ένα ακριτικό νησί με τις τόσες δυσκολίες που υπάρχουν, δείχνει αυτή τη δυναμικότητα που πρέπει να έχουμε όλες μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας. Την ευχαριστούμε από καρδιάς. Κυρία Κακαλίδη, σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσία σας στις δημοσκοπήσεις για άλλη μια φορά. Καλή δύναμη θα σας ευχηθώ για το έργο σας εκεί, το δύσκολο έργο σας, και επίσης αμέσως μετά την συνομιλία που έχουμε έχετε προγραμματισμένη και εκδήλωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε κάτι που φυσικά έχει σχέση με τη σημερινή ημέρα. Η εκδήλωση που θα ακολουθήσει αφορά το Strong Me. Απλά θέλω να σας πω το εξής, ότι επειδή ο Δήμος μας είναι μικρός και δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για να μπορεί να λειτουργήσει, Δημοτική Σύμβουλη, εγώ ίδια, η Αντιδήμαρχή μου, θα φροντίσουμε προκειμένου να στήσουμε όλα τα μπάνερ και ό,τι τα απαιτούμενα να γίνουν μέσα, για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και εμείς στη δράση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, κυρία Κακαλή. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Βάζουμε μία άνω τελεία στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά όμως επανερχόμαστε για να αναπτύξουμε ουσιαστικά το κομμάτι αυτοδιοίκηση και πώς βοηθάει τη σύγχρονη γυναίκα, την εργαζόμενη γυναίκα, τη μάνα με τα παιδιά, όλες τις γυναίκες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι παραγωγική. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ. Επανερχόμαστε εδώ στις δημοσκοπήσεις. Δεύτερο μέρος, σας είπα ότι σήμερα είναι ειδικά προσαρμοσμένη εκπομπή στην Παγκόσμια ημέρα για την γυναίκα, 8 Μαρτίου, με τα μηνύματα που θέλει να στείλει η κάθε μία από τις τρεις δημάρχους που βρίσκονται εδώ στο στούντιο. Επαναλαμβάνω, είναι η κυρία Μαρία Ανδρούτσου, η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, η κυρία Δήμητρα Κεχαγιά, η δήμαρχος Πεντέλης, και η κυρία Δέσποινα Θωμαίδου, η δήμαρχος Νέας Ιωνίας. Όπως είπα και πριν το διάλειμμα, πριν περάσουμε να δούμε επί της ουσίας τις δράσεις που γίνονται από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να στηριχτεί η γυναίκα και ενδεχομένως κατά πόσο αυτές πρέπει να πληθύνουν το επόμενο διάστημα και να εξαλειφθούν και τα φαινόμενα της βίας, είναι κέριο και θέλω να μείνουμε λίγο, να σταθούμε στη συζήτησή μας. Άκουσα ουσιαστικά να τοποθετήσετε και οι τρεις για σεξιστικά, λεκτικά μηνύματα που ακούμε μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Υπάρχουν το 2022 τέτοιου τύπου σχόλια μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο? Δυστυχώς υπάρχουν. Υπάρχουν και υπάρχουν προς πολλές κατευθύνσεις. Βέβαια, έχει μεγάλη αξία να αποκαλύπτονται, να καταγγέλλονται και να δημοσιοποιούνται, ώστε να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ποιοι με κάποιο τρόπο έχουν βρεθεί στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και τι εξυπηρετούν και τι υπηρετούν. Γιατί είναι αδιανόητο να ασκείται αυτού του τύπου η παρενόχληση, είτε είναι ηθική, είτε είναι λεκτική. Ακόμα πολλές φορές και η γλώσσα του σώματος είναι εκείνη που εκπέμπει έναν αρνητισμό απέναντι στη γυναίκα αντίπαλο. Και αυτό νομίζω ότι πλέον δεν πρέπει να το επιτρέπει καμιά μας και κανένας πώς να συμβαίνει στα συλλογικά όργανα. Κυρία Κεχαγιά, πώς απαντά σε τέτοιου είδους σχόλια? Προσωπικά αντιπαρέρχομαι, διότι αν μπει στη διαδικασία να απαντήσεις, θα πέσει δεν έχω τέτοια ιδιοσυγκρασία και ούτε οι συνάδελφοι, και έχω αρκετές γυναίκες συναδέλφους που έχουν εκλεγεί μαζί μου. Νομίζω ότι είμαστε γυναικοκρατούμενος συνδυασμός, όπως είπε και όπως η κυρία Θωμαίδου. Όπως και στην Ιωνία. Έχουμε εκλεγεί, έχουμε αρκετές γυναίκες. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να απαντήσεις. Δηλαδή, έχει νόημα όμως να το προβάλλεις. Θα συμφωνήσω με τη Μαρία την Ανδρούτσου. Έχει νόημα να το πούμε. Γιατί και εμείς δεν το λέμε. Λέμε ένα δημοτικό συμβούλιο θα περάσει. Μία κακή
στιγμή είναι σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, θα περάσει. Δεν πειράζει. Το καταπίνουμε εμείς και προχωράμε. Γιατί ο στόχος και για τον πολίτη είναι να έχει ένα αποτέλεσμα. Δεν τον ενδιαφέρει αν εσύ έχεις προστριβές στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αν κάποιος έχει μιλήσει άσχημα για σένα. Όμως, το να το συγκαλύπτουμε, και νομίζω ότι είναι το επόμενο κομμάτι της συζήτησης, γιατί και εμείς το συγκαλύπτουμε και λέμε δεν θα το πούμε, δεν πειράζει, προχωράμε, είμαστε δυνατές, δεν το προβάλλουμε έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει. Αυτό είναι ένα θέμα. Και νομίζω ότι μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα και σε ευχαριστούμε πολύ να το πούμε και εδώ. Να πούμε λοιπόν την πραγματικότητα, ότι ακούμε άσχημα σχόλια, ακούμε σεξιστικά σχόλια, ακούμε σχόλια τα οποία υποτιμούν και εμάς και συναδέλφους, δεν απαντάμε και καλό είναι να ξέρουν όντως οι συμπολίτες ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Και δεν πρέπει και εμείς να το προσπερνάμε ως δυνατή χαρακτήρες, ως κάτι φυσιολογικό. Γιατί στο τέλος μένει μια γιατί συνείδηση στο τέλος ότι... μένει ότι εντάξει, δεν υπάρχει και πρόβλημα, θα συνεχίσουμε να τις λέμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο και ένα φρένο σε αυτό. Και ίσως και εμείς να φέρουμε ευθύνη που δεν βάζουμε το φρένο. Ξεκινώντας μέσα από ένα συλλογικό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, με συναδέλφους τους οποίους τους έχει εκλέξει ο κόσμος, και πρέπει κάποια στιγμή να συμπεριφερθούν όπως αρμόζει ένας θεσμός. Γιατί και οι θεσμοί έχουν χάσει την αξία τους λόγω αυτού. Λόγω κακών συμπεριφορών και ενός περιβάλλοντος που δυστυχώς η απλή αναλογική έτσι όπως μας έφερε, αντί να μας φέρει να συνδιαλλαγούμε μεταξύ μας, μας έχει οδηγήσει σε άναρθρες κραυγές και σε μία δημοτική αρχή, η οποία για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο της, κάνει πίσω και δεν το λέει και δεν το σταματάει με τον τρόπο που θα πρέπει. Οπότε και στις δικές σας περίπτωση ισχύει το αυτό που ακούμε ως βασικό σύνθημα, ότι πρέπει να μιλάτε. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι πρέπει να γίνει. Και σε εμάς πραγματικά τα σεξιστικά σχόλια δίνουν και παίρνουν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Είναι απίστευτο. Παρακολουθώ. Είμαι στην αυτοδιοίκηση από το 2002. Πρώτη φορά μου συμβαίνει να έχουμε ένα τέτοιο είδους δημοτικό συμβούλιο με τόσα πολλά σεξιστικά σχόλια που βέβαια δεν έχουν να κάνουν με την εμφάνιση κυρίως, αλλά έχουν να τονίσουν κυρίως την μείωση της προσωπικότητάς μας και την μείωση των δυνατοτήτων μας. Κυρίως αυτό στοχεύουν. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να μιλήσουμε. Μάλιστα, εγώ έκανα το καλό να το βγάλω ένα άρθρο στην δημοσιότητα και φυσικά είχα αντίδραση ακόμα και γι' αυτό, γιατί το έκανα αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να πούμε στον κόσμο τι συμβαίνει πραγματικά. Γιατί από αυτό και μόνο θα πάρουμε δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν αυτές οι συμπεριφορές να ρίχνουν πιο πολύ κάθε φορά νερό στο μήλο της αντίδρασης και να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα. Μάλιστα. Βάζουμε μία ανωτελεία πάλι. Πάμε να συνδεθούμε με ασπρόπυργο Σοφία Μαυρίδη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, γιατί και ο ασπρόπυργος συμμετέχει στη δράση Strong Me. Καλησπέρα, κυρία Μαυρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Λεμό. Καλή Σαρακοστή και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Πείτε μας και για τη συμμετοχή του ασπρόπυργου στη συγκεκριμένη δράση της ΚΕΔΕ. Σήμερα, με αφορμή το Παγκόσμιο Εορτασμό της Γυναίκας, συμμετέχουμε στην καμπάνια του Strong Me, πες την με το όνομά της γυναικοκτονία, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής, Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, υπό την αιγίδα και τη στήριξη της ΚΕΔΕ. Αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί απόψε το απόγευμα, στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, όπου 17 ζευγάρια παπούτσια θα τοποθετηθούν συμβολικά ως φόρος τιμής στις 17 γυναίκες που έπεσαν θύματα έμφυλης βίας. Και κατόπιν, στις 7:30 θα φωταγωγηθεί το κτίριο του Δημαρχείου και θα ακουστεί το τραγούδι «Πόλεμος» του Strong Me. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου θα απευθύνει χαιρετισμό σε πανελλήνια σύνδεση με όλους τους συμμετέχοντες Δήμους. Συμμετέχουν 30 Δήμοι. Και στόχος μας, κύριε Λεμό, είναι να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε τους πολίτες κατά της έμφυλης βίας και να διεκδικήσουμε τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Είναι ίσως το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη μνήμη όλων αυτών των αδικοχαμένων γυναικών και να τους υποσχεθούμε ότι θα φροντίσουμε η απώλειά τους
να αποτελέσει την απαρχή ενός αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προάσπιση της ασφάλειάς τους. Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Καλή επιτυχία στη δράση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λεμό. Επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο, λοιπόν. Είναι μια δράση πολύ σημαντική. Πόσο πρέπει να ενισχυθούν όμως οι Δήμοι και στο κομμάτι αυτό, πώς μπορούν να προσφέρουν βοήθεια? Σας το λέω γιατί σε κάθε περίπτωση που έχουμε, και δυστυχώς έχουμε πολλές γυναικοκτονίες, έχουμε πολλές εκφάνσεις και βίας κατά των γυναικών τα τελευταία χρόνια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε έξαρση, μπορώ να πω. Πώς μπορούν οι Δήμοι όμως να συνεισφέρουν έτσι ώστε να στηρίξουν τα θύματα σε πολλές περιπτώσεις ή ακόμα και να βοηθήσουν στην πρόληψη, στο να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, κύριε Ανδρούτσου? Οι Δήμοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων. Απ' τη μια, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με τα στελέχη, κοινωνικές λειτουργούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες μπορούν να αναπτύξουν μέσα στην τοπική κοινωνία δράσεις, όπως αναφέρατε, πρόληψης, και επίσης να υπάρχει και ένα πλαίσιο αντιμετώπισης του όποιου θέματος φτάσει στην πόρτα του Δήμου, στην πόρτα της κοινωνικής υπηρεσίας, σε συνεργασία βέβαια με τις αρχές. Εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα, οι αρχές και πόσο μπορούν αυτή τη στιγμή να στηρίζουν τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα που θα βρεθεί ως θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, πού θα πάει, αν έχει παιδιά, πού θα βρεθεί. Η έλλειψη δομών στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ξενώνων, συμβουλευτικών κέντρων, είναι δεδομένη. Με το προηγούμενο ΕΣΠΑ δημιουργήθηκαν κάποιες δομές σε πολύ λίγους δήμους. Απλώθηκαν σε όλοι. Δεν υπάρχουν καθόλου, ειδικά στην Αττική. Όλοι οι δήμοι κάνουμε παραπομπές σε άλλους ξενώνες, και αν υπάρχει δυνατότητα και μπορέσει να βρεθεί, και οι κανόνες είναι αυστηροί και δεν έχουμε τη λύση της πρώτης στιγμής, με το που θα προκύψει το πρόβλημα, πριν αρχίζει να ταλαιπωρείται η γυναίκα έχοντας φύγει από το σπίτι ή έχοντας τεθεί υπό την προστασία, ας το πούμε έτσι, της κοινωνικής μας υπηρεσίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να υποστηριχτούν οι Δήμοι για να δημιουργήσουν τέτοιες δομές. Χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν, γιατί ακούγονται σαν ευχολόγια. Παράλληλα, οι Δήμοι οφείλουν, οι αυτοδιοικήσεις, οφείλουν να περάσουν στην τοπική κοινωνία μηνύματα που να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί. Θυμάστε το περιστατικό που έγινε στην Ηλιούπολη. Αν δεν υπήρχαν τα αντανακλαστικά της κοπέλας στην καφετέρια, δεν θα είχε σωθεί το κορίτσι. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να αγρυπνά, αλλά οφείλουμε να δώσουμε και το δρόμο. Πού θα πάει η επόμενη μέρα? Αυτά είναι που δεν είναι λυμένα. Χωρίς τις δομές, γιατί πραγματικά είχαμε και μία συζήτηση, είχαμε μία συνέντευξη το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Σιραγγέλα, την αρμόδια υπουργό, όπου γίνεται μία σοβαρή δουλειά ώστε οι Δήμοι να αποκτήσουν δομές. Οι Δήμοι από μόνοι τους μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, κυρία Κεχαγιά, έστω και από την πλευρά της καθοδήγησης γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας? Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει ένας Δήμος αυτή τη στιγμή. Ακριβώς επειδή υπάρχουν όλες οι δομές και τα προβλήματα που ανέφερε προηγουμένως ο Δήμαρχος, αυτό που και εμείς σαν Δήμος, αλλά νομίζω και όλοι μας, προσπαθούμε να κάνουμε είναι το πρωτοβάθμιο που λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια δομή σε κάθε Δήμο. Εμείς καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια δομή πέρα από τους ανθρώπους του Δήμου, την κοινωνική λειτουργό που έχουμε, ένα προσωπικό το οποίο δεν επαρκεί για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, κάναμε μία προσπάθεια και έχουμε ψυχολογική υποστήριξη όλων και των γυναικών, και ήδη από το περσινό καλοκαίρι που τα περιστατικά ήταν πολύ περισσότερα, η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης πραγματικά είχε μία πολύ μεγάλη άνοδο σε εξυπηρέτηση τέτοιων περιστατικών. Το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο θετικό αυτό. Δεν είναι θετικό. Είχαμε βέβαια και τον COVID που πράγματι υπήρξε μία έξαρση και την είδαμε μετά το προηγούμενο καλοκαίρι, μετά το φετινό μάλλον, το καλοκαίρι που μας πέρασε τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Αυτό που κάνουμε είναι αυτή η πρωτοβάθμια ενημέρωση και υπάρχει ψυχολόγος και αντίστοιχες ειδικότητες και παιδοψυχολόγου, γιατί τα περισσότερα προβλήματα μιας γυναίκας, ιδίως όταν έχει οικογένεια, και είναι τέτοια προβλήματα, χτυπάνε στο παιδί. Άρα εκεί, και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή έρχονται περιστατικά που κάνουν μια συνεδρία και μετά για κάποιο λόγο δεν κάνουν συνεδρία και εκεί απευθυνόμαστε στις αρχές για να μπορέσουν να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να προστατέψουμε αυτόν τον άνθρωπο που έχει πλησιάσει το Δήμο, μια δομή η οποία είναι δωρεάν, παρέχεται από το Δήμο δωρεάν, γιατί είναι και δύσκολο να πάει κάποιος με τα κόστη που υπάρχουν, να βρει ένα ψυχολόγο, να του πει... Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλα τα κόστη αυτά. Άρα σε πρώτο βαθμό ερχόμαστε να βοηθήσουμε και να κατευθύνουμε το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει άνθρωπο δηλαδή, που αξιολογεί πού πρέπει και με ποιον από τους ανθρώπους που έχουμε στο Δήμο, ψυχολόγους κλπ, θα πρέπει να απευθυνθεί. Έχουμε μια καλή συνεργασία και με την κυρία Ράπτη, την υφυπουργό που ασχολείται με το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Σκοπεύουμε να κάνουμε μια δομή στο Δήμο η οποία θα ασχολείται και με τις ηλικίες της εφηβείας, γιατί κακά τα ψέματα, και το ξαναλέω, είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει και από τα σχολεία μας, σχολή γονέων που όλοι λέμε ότι ακούγονται κάποια πράγματα, άρα αφυπνίζεται το κοινό, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειαζόμαστε πράγματι χρηματοδότηση για τέτοιου είδους δράσεις και να λυθεί επιτέλους, και νομίζω ότι με την κυρία Συρεγγέλα θα προχωρήσουν τα πράγματα, γιατί υπάρχει τέτοια αίσθηση και από τον Πρωθυπουργό, δείχνει ότι υπάρχουν κινήσεις που δεν θα μείνουν μόνο στα χαρτιά, έτσι ώστε να καταφέρουμε πράγματι να υποστηρίξουμε και την επόμενη μέρα. Να μην είμαστε μόνο στο πριν. Εκεί νομίζω είναι και το μεγάλο στοίχημα και για τους Δήμους. Να πάω τώρα στην κυρία Θωμαίδου, με την οποία θα κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Στο κομμάτι της στήριξης της γυναίκας γενικά, γιατί δεν είναι μόνο η γυναίκα η οποία μπορεί να είναι ένα θύμα βίας ή ενδοοικογενειακής βίας, είναι και η γυναίκα η οποία είναι εργαζόμενη, είναι η γυναίκα η οποία είναι άνεργη και θέλει να επανέλθει στην αγορά εργασίας. Εκεί οι Δήμοι στηρίζουν, μπορούν να στηρίξουν. Βέβαια, και ο Δήμος μας προσπαθεί και κάνει προσπάθειες και ως Δημοτική Αρχή. Δεν θέλουμε καταρχήν να επιτρέψουμε τέτοια φαινόμενα βίας στον τόπο μας. Προσπαθούμε με προγράμματα, ειδικά προγράμματα και με ενημερώσεις και με αντίστοιχα μέτρα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε γενικά τη γυναίκα εργαζόμενη, τη γυναίκα εκπαιδευτικό, τη γυναίκα που εργάζεται στον τομέα της καθαριότητας σε πολλούς τομείς. Ανάφερα συγκεκριμένους, υπάρχουν τόσες τομείς που η γυναίκα χρειάζεται την βοήθεια και την αμέριστη συμπαράστασή μας. Είμαστε κοντά όμως και με ειδικά προγράμματα, με το Γραφείο Ισότητας, και εκεί δίνουμε το παρόν και προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τις γυναίκες του τόπου μας και όχι μόνο. Βέβαια, όπως είπαν και οι προηγούμενες συναδέλφισές μου, χρειάζεται να γίνει πολύ μεγάλος αγώνας ακόμα. Τα φαινόμενα έχουν τα τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, αυξηθεί πάρα πολύ και θα πρέπει να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κεντρική εξουσία, ακριβώς για χρηματοδοτήσεις και επιπλέον στήριξη όσον αφορά τον τομέα της γυναίκας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Όλες οι δομές που λειτουργούν στους Δήμους, από τους παιδικούς σταθμούς, τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, εμάς η δημοτική μας κατασκήνωση, είναι προσανατολισμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό να εξυπηρετούν τη γυναίκα εργαζόμενη για να μπορέσει να συμπληρώσει τον επαγγελματικό και τον οικογενειακό της ρόλο, να διευκολυνθεί, αν θέλετε, να συμμετέχει και πιο εύκολα στα κοινά, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο, να πείσουμε πολλές γυναίκες, να τις ενθαρρύνουμε, να τις ενδυναμώσουμε, αλλά προηγούμενα θα πρέπει να έχουμε φροντίσει ως πολιτεία να καλύψουμε βασικές ανάγκες για τη στήριξη της οικογένειας. Τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι που τρέχουν όλοι οι Δήμοι και αποσκοπούν στο να ελαφρύνουν τη γυναίκα από τα βάρη, γιατί ξέρουμε ότι τα βάρη πέφτουν στις πλάτες των γυναικών και της τρίτης ηλικίας και του ατόμου με αναπηρία και του ατόμου με ασθένεια μέσα στην οικογένεια. Άρα, αν αυτοί οι θεσμοί, οι δομές λειτουργούν σωστά, και για να λειτουργούν πρέπει να χρηματοδοτούνται σωστά, τότε θα μπορούμε και εμείς στο πλαίσιο του ρόλου μας να διευκολύνουμε τις γυναίκες πολλαπλά σε όλα τα επίπεδα.
και βεβαίως ενεργοποιώντας και τις δημοτικές επιτροπές ισότητας που έχουν θεσμοθετηθεί. Έχουν συσταθεί, έχουν θεσμοθετηθεί. Δεν βλέπω ιδιαίτερη όμως δραστηριότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ίσως είναι πρώιμο ενδεχομένως. Είναι πρόσφατος ο νόμος που υποχρεώνει όλους τους Δήμους να συγκροτήσουν αυτήν την δομή, την επιτροπή που είναι μια συλλογική και έτσι, πολυφωνική επιτροπή. Στο Δήμο μας λειτουργεί. Λειτουργούσε από πολλά χρόνια πριν ως μια προαιρετική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα με τον θεσμικό της ρόλο αναπτύσσει δραστηριότητες πολύ έντονες και όχι μόνο επαιτειακές ή αφιερώματα και εκδηλώσεις. Τώρα καταρτίζουμε το σχέδιο δράσης για την ισότητα, όπου θα αποτυπώσουμε και θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το εγκρίνει. Θα αποτυπώσουμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που θα αναλάβουμε με δέσμευση και στον προϋπολογισμό του Δήμου, είτε για τα ζητήματα της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας, τα θέματα της έμφυλης ισότητας, όπως είπαμε πριν, τη στήριξη των γυναικών στην οικογένεια, τη στήριξη των γυναικών στην εργασία, στην απασχόληση και βέβαια την αποτροπή φαινομένων σεξουαλικής αλλά και ηθικής παρενόχλησης και στον χώρο της εργασίας, γιατί και οι Δήμοι μας σαν οργανισμοί θα πρέπει να τηρούν κάποια διοντολογία και πρέπει εμείς να την επιβάλλουμε, να επιβάλλουμε τη διαδικασία και το πλαίσιο που θα ακολουθείται αν μια γυναίκα εργαζόμενη θέλει να καταγγείλει κάποια τέτοια αρνητικά φαινόμενα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Δεν είμαι υπέρ των παγκόσμιων ημερών, να είμαι ειλικρινής. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει αυτές τις θεματικές που έχουν γίνει παγκόσμιες ημέρες να βρίσκουμε ευκαιρίες και να τις συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γι' αυτό και σας απευθύνω και ανοιχτά πρόσκληση να ξανακάνουμε μια τέτοια συζήτηση στον αέρα, να βρεθείτε πάλι εδώ, χωρίς να είναι η παγκόσμια ημέρα, μια άλλη μέρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί πραγματικά το κομμάτι αυτό και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, θεωρώ ότι είναι ανεξάντλητο και είναι και πολυπαραγοντικό για να το αναλύσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και δεσμεύομαι να έχουμε πάλι συζήτηση στον αέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά, καλή δύναμη και χρόνια σας πολλά λόγω της ημέρας. Να είστε καλά. Πιστεύω να σας λύσαμε πολλές απορίες, να σας βοηθήσαμε ενδεχομένως, αν θέλετε, και κάποια κατεύθυνση σε βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα στις σύγχρονες κοινωνίες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε για άλλο ένα μεσημέρι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στις δημοσκοπήσεις. Πλούσια η επικαιρότητα, την οποία και η αυτοδιοικητική ατζέντα φυσικά θα την αναλύσουμε αύριο στην εκπομπή που θα έχουμε στις 4. Σας ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.